Πάνω στο Θάνο. Ναι, πριν περάσουμε στο Θάνο Γιακόπουλο, επειδή το έθιξε και ο Δημήτρης, σε σχέση με κάποιες από τις επιλογές. Πρώτα απ' όλα, εμένα μου αρέσουν οι προπονητές που βλέπουν πράγματα διαφορετικά από αυτά που βλέπει ο δημοσιογράφος ή ο προπονητής του Football Manager. Ο Αλμέιδα έχει ποδοσφαιρικές ιδέες και παίρνει γρήγορες αποφάσεις. Είναι προσόν για έναν προπονητή, ανεξάρτητα το τι θα βγει ή δεν θα βγει μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Υπήρχαν όμως, και εδώ είναι οι δικές μας παρατηρήσεις, και κάποια πράγματα που σίγουρα συζητήθηκαν. Δηλαδή, τον Γκατζίνοβιτς, η ΑΕΚ, για παράδειγμα, τον έχει φέρει ως οχτάρι, που μπορεί και έχει τις δυνατότητες να καλύψει στέρυγες. Όχι να συμβαίνει το ανάποδο, να παίζει ως εξτρέμ πότε δεξιά και πότε αριστερά. Ο Αραούχο, σε μια διάταξη 4-2-1-3, δεν είναι δεκάρι για να βγαίνει τόσο μακριά από την περιοχή, γιατί και ο ίδιος μπερδεύεται και χάνει η ΑΕΚ έναν striker που μπορεί να δώσει λύση στην επίθεση. Το σύγχρονο φόρο όμως πρέπει να βγαίνει. Ναι, όχι μόνο. Πρέπει να είναι και στην περιοχή. Έτσι. Ήταν μέσα στις φάσεις ο Αραούχο. Είχε τις δύο μεγάλες φάσεις, τα τέταρτα κτλ. Αλλά όταν το γύρισε 4-2-1-3, είχε τριάδα μπροστά, Ελίασον αριστερά, Γκαρσία κορυφή, Άμπραμπατ δεξιά και τον Αραούχο δεκάρι. Αυτό δεν ήταν λειτουργικό. Ήταν στο διάστημα που είχε μετά και τα δύο χάφτων Πινέδα με τον Μάνταλ. Μετά, όπως είπε και ο Δημήτρης, τέσσερις αλλαγές μαζεμένες είναι υπερβολικές. Όταν μιλάμε για μια ομάδα η οποία ακόμη δεν έχει δέσει και δεν μπορεί να αφομοιώσει τόσο γρήγορα και τόσο άμεσα τέτοιου είδους παρεμβάσεις και τόσο καθολικές παρεμβάσεις. Και βεβαίως αυτά τα κενά που παρατηρήθηκαν άφησαν μεγάλες αποστάσεις και βλέπαν προς το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού πραγματικά να έχουν λιώσει ο Πινέδα με τον Βίντα και ο Βίντα διαμαρτυρόταν για τον ροντέο χαρακτήρα που είχε το παιχνίδι. Αυτά σαν παρατηρήσεις δικές μας σχετικά με την εικόνα που παρακολουθήσαμε χθες. Πάμε όμως στο Θάνο Γιακόπουλο. Έλα, Θάνο μου, να μας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ, γιατί η ΑΕΚ από χθες βράζει για τη διαιτησία του Καμπάκοφ και ίσως Θάνο να υπάρχει και ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Θάνο. Πάμε πρώτα τα ρεπορταζιακά πριν πάμε στα του παιχνίδια. Καλή εβδομάδα. Να πάμε ρεπορταζιακά. Απλά από αυτά που έλεγε ο Γιάννης, να συμφωνήσω απόλυτα ότι οι τέσσερις μαζεμένες αλλαγές και μετά που έγινε σε άλλη μία αποδιοργάνωσαν. Η ΑΕΚ δεν είχε κέντρο. Φαινόταν ξεκάθαρα ότι η ομάδα δεν είχε κέντρο. Γι' αυτό είχε γίνει και ροντέο το παιχνίδι. Όμως για τις αλλαγές τις μαζεμένες, ο Αλμέιδα στις δηλώσεις που είχε κάνει στην συνδρομητική τηλεόραση το Σάββατο ή την Παρασκευή είχε προαναγγείλει λέγοντας ότι από τη στιγμή που μου δίνει το δικαίωμα κανονισμό να αλλάξω μέχρι και 5 ποδοσφαιριστές θα έχω παίκτες που νομίζω ότι μπορούν εκείνη την ώρα να κάνουν το κάτι διαφορετικό. Και Θάνο, αυτό που έκανε. Ναι, αυτό που έκανε ο Αλμέιδα είχε ποδοσφαιρική λογική. Δηλαδή, σου λέει, κρατά τον Πινέδα που μου έχει κάνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, μου έχει βάλει τον γκολ, έχει κλικιά πάσα. Φέρνω τον Μάνταλο δίπλα του να έχω κάθε το παιχνίδι και από εκεί και πέρα, βγάζοντας και τον Αραούχο, βάζοντας τον Φανβέρτ με τον Γκαρσία δίδυμο, το γύρισε κάποια στιγμή και σε 4-2-4. Μεταφέρω. Με πολύ ρίσκο, μα τι να κάνει. Πολύ. Απόλυτο ρίσκο. Ναι, έτσι το σκέφτηκε. Παίζει στον άξονα ο Πινέδα με τον Μάνταλο. Χωρίς αμυντικό χαβ, δηλαδή. Ναι. Έτσι το σκέφτηκε και είχε ποδοσφαιρική λογική. Ναι, δεν του βγήκε όμως. Δεν έχει και τόσο γιατί με πιάνει. Μισό. Σου εξήγησα ποιο ήταν το επιχείρημα για τα δύο χαφ. Μαζί σου, εγώ συμφωνώ. Δεν γίνεται να καταργήσει το ρόλο του αμυντικού χαφ. Όχι, βρε, καταλαβαίνω τι έχει κάνει ο Μαντιμέδα, τι σκέφτηκε. Απλά εγώ, παιδιά, να σου πω λίγο την άποψή μου, τη λέω πάντα. Ότι ναι, προφανώς προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα μου, χάνω. Θέλω την ισοπαλία τουλάχιστον εδώ που έχουμε φτάσει. Αλλά πρέπει να έχω στην άκρη του μυαλό μου πάντα και σε ποιο κλαμπ είμαι. Τι θέλω να πω. Αν βγουν δύο κόντρες και φάω τέσσερα. Άλλη κουβέντα. Για σκέψου, θα γινόταν τότε αυτό που σου έρχονταν συντριβή. Πρέπει να σκέφτεσαι. Θα πει, Μπάμπη, θα σκέφτεσαι. Μη φάω και τρίτο και τέταρτο. Μα εδώ θέλω γκολ. Ναι, το γκολ μπορώ να το βρω και πιο ορθολογικά. Να κρατήσω και λίγο. Είμαι και νέα ομάδα. Ψάχνω τη χημεία. Πινέδα, Μάνταλο. Να φάω. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει και δοκάρι. Και τέτα, τέτα και δύο τα πάντα. Δοκάρια, να μην το δύο δοκάρια. Ναι, θέλω να σου πω ότι εκεί πέρα. Εντάξει, η ΑΕΚ έχει τις δύο φάσεις τώρα, όχι στο δεύτερο μήκρο και την κεφαλιά του Γκαρσία στο τέλος. Εκεί η ΑΕΚ τρεις κλασικές. Όχι, λέω ότι σε ανοιχτό γήπεδο. Τι έφαγε τις φάσεις και ήταν λογικό. Εντάξει, είπαμε, ρίσκαρ, τι να κάνει. Σημασία έχει ότι πράττει όμως. Σήμερα, Γιάννη μου, σκέψου. Σημασία έχει ότι πράττει. Σήμερα τι θα λέγαμε αν είχαν μπει αλλού. Εντάξει, παίζει και ο τερματοφύλακας. Πάμε με τα δοκάρια. Τι να κάνουμε. Τι θα λέγαμε αν έμπαινε του Γκαρσία. Τι θα λέγαμε αν έμπαιναν του Αράου. Το ρίσκο το δικαιώθηκε. Τι να κάνουμε τώρα. Βλέπαμε ότι οι αντιπιθέσεις που έκανε η ΑΕΚ πηγαίνανε. Στα Κουτουρού όπου ήθελες πηγαίναν οι αντεπιθέσεις της. Βλέπαμε πάρα πολλές ζυγιώμες. Βλέπαμε μια ομάδα η οποία είχε μπερδευτεί στο κέντρο του γηπέδου. Εγώ δεν κατάλαβα τελικά γιατί ο άντε βγάζει το Σιμάνσκι και το Γιόνσον, γιατί έπρεπε να το βγάλει. Θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν είχε πρόβλημα ο Γιόνσον. Που χτίζει όλη την ομάδα πάνω στο Γιόνσον. Μα για να ρισκάρει, αυτό λέω και εγώ πριν. Κατά στο Γιόνσον, έναν τουλάχιστον.
Και κρατάς ή Πινέδα ή Μάνταλο. Παίξε με τις όρες 5. Βάλε δίπλα του, αλλά ναι, το ανασταλτικό χαφ το θέλει. Παίξε με τις όρες 5. Παιδιά, έβλεπα το Βίντα. Ο Βίντα και του λέω στη γιο σας, συγγνώμη, ο Βίντα διαμαρτυρόταν. Κρατάς λίγο και τη ισορροπία. Ο Βίντα διαμαρτυρόταν γιατί αναγκάστηκε να παίξει στο χώρο. Έσκασε, βέβαια. Έσκασε στο τέλος. Όπως έσκασε και ο Πινέδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή χάνω θα παίξω στο τελευταίο με δεκάλεπτο με τέσσερις επιθετικούς. Ή ξέρω, θυμάστε τι λέγανε παλιά. Να βάλουμε τέσσερα. Όχι, και η μπάλα πρέπει να πάει μπροστά. Λέω ένα παράδειγμα, το λέω για χθες. Λοιπόν, πρέπει να κρατάς λίγο και τις ισορροπίες. Αυτό. Αυτό μόνο. Αλλά είναι και μια νέα ομάδα. Μαθαίνουμε και τον Αλμίδα. Το μαθαίνει η ομάδα τον Αλμίδα. Το θέμα είναι υπομονή. Έχεις. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Υπομονή να έχεις. Το έγραψα στα social, θα το πω και στον αέρα. Τον Ματίας και τα μάτια του. Είναι ένας κανονικός προπονητής που έχει πολύ ωραίες ιδέες. Θέλει χρόνο όμως αυτό που δημιουργεί. Αυτό που δημιουργεί θέλει χρόνο. Εγώ λέω, παιδιά, αυτό είναι το ερώτημα. Δεν γίνεται με τέσσερα μάτς. Να σου πω, να σου πω κάτι, Μπάμπη. Σήμερα αποθεώνουμε όλοι τον Γιωβάνοβιτς. Ναι. Συνολικά που πήρε και το Κύπρο κτλ. Ναι. Ο Γιωβάνοβιτς για να φτιάξει αυτή την ομάδα γνώρισε πρώτα 10 ήττες. Δεν σου λέω ότι πρέπει να γνωρίσει 10 ήττες ο Αλμέιδα. Θέλω να σου πω ότι η διαδικασία της μετάβασης είναι επίπονη. Δεν μπορείς με τέσσερα μάτς να βγάλεις συμπεράσματα. Και μια ομάδα που έχει ταλαιπωρηθεί με προπονητή. Με το θέμα της προπονητή έχει καεί. Αλλά λέω ότι σήμερα που μιλάμε, ωραία τα λέμε εμείς. Την πέμπτη αγωνιστική ρέτη, το Σάββατο, η ΑΕΚ παίζει στο Αγρίνιο. Φαβορή είναι για να κερδίσει. Αλλά μπάλα είναι. Άλλα ένα Αγρίνιο. Άλλα είναι μπάλα. Εκεί έχασε ο Άρης. Άλλα είναι μπάλα. Τι σου λέω, λοιπόν, ένα χ. Πανατολικός πήγε Κρήτη, κέρδισε. Κερδίζει ο Πανέκος στο μείον 8. Αλλά εντάξει, μην φέρουμε και την καταστροφή. Όχι, λέω μπάλα. Εγώ για μένα μ' αρέσει σήμερα. Ότι... Αν πιστεύει ο Αλμίδα. Κοίταξε, ότι η ΑΕΚ είναι πιεσμένη βαθμολογικά, ναι. Αυτό λέω. Αν πιστεύει ότι ο Αλμίδα θα με βγάλει στο ξέφωτο, θα κάνει υπομονή. Δεν μπορεί ο Αλμίδα να κρυθεί ούτε στη 4η, ούτε στη 5η, ούτε στη 13η αγωνιστική. Θα νομίζει τι εισπράττει ω κλίμα. Κοίταξε, ω κλίμα σήμερα δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί δεν έχει προπόνηση η ομάδα. Ναι. Ω κλίμα είναι όλοι εκνευρισμένοι. Όλοι είναι εκνευρισμένοι από τη διαιτησία. Ναι, ναι, όλοι είναι εκνευρισμένοι με τη διαιτησία. Ναι. Δεν ξέρω αν διαβάσατε την ανάρτηση του Διευθυντή Επικοινωνία της ΠΑΕ του κυρίου Καραλή, ο οποίος λέει ότι τα μάτια μας δεν τα ξεγελούν τα λόγια σας, ούτε η φθηνή προπαγάνδα σας, λαμόγια. Αποδείχθηκε περίτρανα ότι ελέγχει τη διαιτησία. Από χθες είμαστε τραυματίες μέσα εισαγωγικά. Μα ό,τι δεν μας σκοτώνει μας κάνει πιο δυνατούς. Και αναφέρει ένα ιστερόγραφο το παιχνιδάκι της διάψευσης της φωτογραφίας, διότι αυτή η ανάρτηση είναι με φωτογραφίες μέσω του Κοσμοτέ TV που έχει αποθανατήσει ο υπεύθυνος επικοινωνίας και λέει ότι η φωτογραφία ξεγελάει. Το ξέρω πολύ καλά. Γι' αυτό διάλεξα τα επίμαχα σημεία από την εικόνα μετάδοση του επίσημου τηλεοπτικού παρόχου και όχι φωτογραφίες φίλου μου φωτογράφου. Και με πείσατε. Δεν σπρώχθηκε ο Χατζησαφή, δεν είναι εκτός περιοχής ο Γκανέα και ένα δεύτερο ιστερόγραφο, ραντεβού στα Φιλαδέλφια. Μάλιστα. Θα υπάρξει και κάποια άλλη αντίδραση συνολικά από την ΠΑΕ, δηλαδή ανακοίνωση. Υπάρχει μια πιθανότητα, έχει κυκλοφορήσει αυτή η φημολογία ότι θα υπάρξει και μια ανακοίνωση της ΑΕΚ. Πάντως το κλίμα είναι ότι η διατησία έπαιξε καθοριστικό ρόλο, σου λέει. Γιατί δεν πήγε στα ΒΑΡ, στο ΒΑΡ για να δει. Εντάξει, το εξηγήσαμε το Γιάννη. Για να πάει στο ΒΑΡ πρέπει να διαφωνεί ο βαρίστας. Αν ο βαρίστας και ο διαιτητής έχουν την άποψη, δεν πάει ποτέ και διαιτητής σε ΒΑΡ. Εσείς τα λέτε σωστά. Ίσως κάποιοι δεν το ξέρουν. Γι' αυτό το λέμε πρέπει να το λέμε πώς γίνεται. Μπορεί να έχουν και δύο άδικο, αλλά αυτή είναι η άποψή τους. Δεν έχει σημασία. Πρέπει να διαφωνούν για να τον στείλει στο ΒΑΡ. Για πες κι άλλο. Και αυτό αναφέρουν ότι υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος, ότι είναι ένας ξεφτύλας γιατί. Και ίσως ότι είναι ένα καμπανάκι γιατί θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στη συνέχεια. Άλλοι, μιλάω τώρα και για τα social media, κάνουν ιδιαίτερη αναφορά ότι το πρωτάθλημα ήδη έχει αποδοθεί, έχει απονεμηθεί στον Παναθηναϊκό. Πάντως θέλω να βάλουμε μια άλλη διάσταση. Έχει ενδιαφέρον σε σχέση με την παρουσία των ξένων διαιτητών μια δήλωση που είχε κάνει ο πρόεδρος της ΕΠΟ, κύριος Μπαλτάκος, ότι οι ξένοι διαιτητές θα αξιολογούνται και οι επιδόσεις τους θα στέλνονται στην UEFA. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να μάθουμε τι είδους αξιολόγηση θα γίνει πάνω στον καμπάκο. Okay, θα το δούμε αυτό. Αλλά και τι μπορεί να καλέσει, θα του κάνει η UEFA. Τι να σου πω τώρα, μπορεί να έρθουν οι ξένοι διαιτητές να κάνουν τίποτα. Ό,τι θέλουν. Ναι, τίποτα. Και μετά να τους ξαναφέρουμε για βόλτα. Στην πραγματικότητα, λέω στην πράξη, τι να τους κάνουν. Τίποτα να τους κάνουν. Να μην ξανάρθουν τουλάχιστον στα μέρη μας. Κάτι ήθελα, ναι. Αυτό που να έρθουν άλλοι. Να έρθουν άλλοι. Εσύ μπορεί να το κάνει. Επιλογή. Αλλά δεν ξέρω τη γνώμη του Μπένετ. Για παράδειγμα, η ΚΕΔ είχε βγάλει ανακοίνωση στο παιχνίδι της Τρίπολης, στο Αστέρα Τρίπολης του Ολυμπιακού. Αξιωματούχων. Τώρα εδώ δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση από την ΚΕΔ. Έτσι, Πέτρο.
Πέτρος θα παρακολουθεί. Οι αξιωματούχοι έγιναν ο Καλατζόπουλος. Δεν υπάρχει ακόμη από την ΚΕΔ μια τοποθέτηση που να αφορά τον τέρμι. Ήθελα κάτι να ρωτήσω το Γιάννη. Θάνο, θες να συνεχίσουμε μετά τις 12 και 10. Έχουμε και άλλα να πούμε. Λοιπόν, πάμε σε. Συνεχίζουμε με ΑΕΚ 12 και 10. Δελτίο με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Γιατί εκεί που λέει Σιδηρόπουλος, πω δεν με βάλαν στον τέρμι. Έτσι. Λέει μετά, ωραία, και είχαμε. Πώς την γλιτώσαμε, πάμε. Έρα, Θάνο μου, για να ολοκληρώσουμε. Δύο πραγματάκια από μέρα, ναι, από την πλευρά μου τουλάχιστον, για την επόμενη μέρα. Καταρχάς, η ΑΕΚ τελείωσε οριστικά μεταγραφές. Δεν έχει κάτι να περιμένει μέχρι 15. Δεν έχει να περιμένει. Εντάξει, το έχει κλείσει. Γιατί το βλέπα τις προάλλες, νομίζω ότι το έχει κλείσει οριστικά. Δεν υπάρχει αυτό. Και τα... Καλά, ούτως ή άλλως έψαχνε σεντερφόρ, το βρήκε στο Φανφέρτ, έφερε και τον Σιντιμπέ για δεξιμπακ. Εγώ θα έλεγα ότι αν είναι να καθιερώσει την τετράδα, θα έπρεπε να έχει κάνει κάτι και αριστερά. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Πάμε παρακάτω. Εγώ συμφωνώ για αριστερά. Οκ, okay, αλλά αυτό είναι. Εντάξει, είναι προφανώς θα πάει με τους παίκτες που έχει, τους εμπιστεύεται ο Αλμίδα. Το δεύτερο για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι, επειδή προφανώς σήμερα θα υπάρχει πολλή κουβέντα και σήμερα για τη διαιτησία, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δει και την επόμενη μέρα η ΑΕΚ θα τη δει, αναγκαστικά όπως όλες οι ομάδες. Και επειδή είναι 6 βαθμούς από την κορυφή, για μένα είναι πόσο θα αντέξει, επειδή έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στο θέμα του προπονητή. Αν είναι αυτό, ότι θα πάω με τον Αλμέιδα, ρε παιδί μου, όπως πάει, δεν θα τον κρίνω σε ένα μήνα. Δεν γίνεται πια να του προπονητέ να του κρίνω σε δύο μήνες, σε τρεις. Δεν πρέπει υπάρχει να πάμε. Στην τέταρτη αγωνιστική θέμα αυτό. Αλμέιδα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, δεν υπάρχει θέμα Αλμέιδα. Λέω για το βάθος χρόνου. Αν είναι πραγματικά αποφασισμένο ο Μετσανίδης, γιατί αυτό παίρνει από εμά, σου λέει θα πάω με τον Αλμέιδα, τέλος. Νομίζω ότι είναι αποφασισμένο. Αυτό το έχει δείξει και με άλλου προπονητέ, και με τον Γιαννίκη και με τον Καρέρα, ότι προσπαθούσε μέχρι την τελευταία στιγμή. Να είναι στην ομάδα. Mm-hmm. Και, και ήταν ο μόνος που του στήριζε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο μόνος που του στήριζε ήταν ο Μελισανίδης. Αργεντινού προπονητή που πέρασε στην Ευρώπη. Τσόλο Σιμεώνε, Ατλέτικο Μαδρίτης. Διαδέχτηκε το Μανθάνο. Μπήκε το Γενάρη του 2012. Στα πρώτα 9 μάτς έχει 3 νίκες. Και μετά από τα πρώτα 9 μάτς πάει να αλλάξει νίκες. Να πούμε τώρα που έχει φτάσει ο Σιμεώνε για την Ατλέτικο 10 χρόνια μετά. Ναι. Επειδή θα κάνουμε την ίδια κουβέντα μετά και με τον Ολυμπιακό. Εγώ θα πω την άποψή μου και από τώρα ότι το εξής. Εγώ λέω ότι αν μπαίνει στη διαδικασία ξένα λες προπονητές, δεν θα βρει ποτέ άκρη. Ωστόσο, λέω μόνο, πρέπει, αν βλέπεις ότι το καράβι δεν θα το πάει ο συγκεκριμένος, για άλλους λόγους, όχι για το αν έβαλε το τρεις, γενικά ότι το καράβι δεν θα το πάει, τότε πρέπει να παίρνεις την απόφαση γρήγορα. Αυτό λέω εγώ πάντα. Και ανεξαρτήτως ομάδας και προπονητή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα. Όχι, δεν το λέω για τώρα. Μα είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτή τη στιγμή. Ούτε συζητάνε καν, ούτε περνάει στο μυαλό κανένας να αναφερθεί για τον προπονητή. Το διευκρινίζουμε. Το διευκρινίζουμε γιατί το ραδιόφωνο, ξέρεις, μερικές φορές ακούει κάποιος ένα αφηρημένο. Ναι, και σου λέει αυτή. Όχι, το ξεκαθαρίζουμε. Υπάρχει θέμα Ματίας Αλμέιδα. Και η ερώτησή μου δεν ήταν για τώρα, έτσι. Επειδή το είπα και νωρίτερα, το ανέφερα και στα social, το λέω και το ξαναλέω, τον Ματίας και τα μάτια του. Προπονητή που παίρνει γρήγορες αποφάσεις, έχει όλο το μέλλον μπροστά του, έχει ποδοσφαιρικές ιδέες, άλλες θα βγουν, άλλες δεν θα βγουν. Αλλά είναι προπονητής ο οποίος πράττει. Δεν βυθίζεται στις σκέψεις του, δεν ψάχνει για αμφιβολίες, αλλά είναι μια διαδικασία μεταβατική αυτή τη στιγμή. Τι κάνεις, Νοήματα, πας και με δουν απ' έξω. Νοήματα, πας και με δουν απ' έξω. Έχει αφοσιωθεί τώρα, θα ενημερωθούμε. Λοιπόν, ωραία, Θάνο, έχουμε κάτι άλλο. Και έχω την αίσθηση ότι η ΑΕΚ με το που θα μπει στο καινούριο τη γήπεδο, τουλάχιστον μέσα στην έδρα της, δύσκολα θα έχει εις βάρος της αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα βέβαια θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να κερδίζει παιχνίδια εκτός έδρας. Θα είναι μεγάλο αγωτές. Έχει γράψει κάτι κορυφαίο ο φίλος μας ο Γιώργος ο Γαλάτσης. Τι λέει ο Γιώργος? Με τέτοιες διαιτησίες, αν συμβούν στην Αγία Σοφιά, θα βάλουν σειρματοπλέγμα. Καλά, αυτό το έχουμε πει και για ένα γήπεδο, αλλά δεν μπήκανε. Και ευτυχώς και είναι καλό να μην μπαίνουν. Τον Παναθηναϊκό τον βοήθησε χθες πάρα πολύ η ατμόσφαιρα του γήπεδου, έτσι. Πώς δεν παίζει ρόλο τώρα, πλάκα κάνουμε. Το γήπεδο. Πλάκα κάνουμε τώρα. Είναι το ίδιο να παίζει στο ΑΚΑ ή στο. Το ίδιο πράγμα. Απλά να μην σε πάρει από κάτω μόνο. Αλλά επειδή είναι καινούριο γήπεδο, ο κόσμος θα έχει καλή διάθεση, θα είναι υπέρ της ΑΕΚ. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Ας δούμε και τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Ναι, έχουμε πράγμα να δούμε. Καθίστε λίγο. Μη βιάζεστε. Καθίστε λίγο. Τέταρτη αγωνιστική είμαστε. Να δούμε και ο Σιντιμπέ που θα πει. Καθίστε λίγο. Θέλει και χρόνο. Και η ΑΕΚ βέβαια. Σιντιμπέ μου κουντί. Έχει ακόμη μέλλον ιστορία. Θάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Και ο Φανβέρ. Όλα θα τα δούμε. Ευχαριστώ. Ηλίας να βρει το ρυθμό του. Όλα.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Περισσότερο θα τα πούμε και αύριο. Ναι, δύο αναποδιές, καλό μεσημέρι. Να έχετε όλα τα. Θα τα πούμε και αύριο, γιατί αύριο θα έχουμε και περισσότερο ακόμη ποδοσφαιρική κουβέντα. Έτσι, Γιθάνο μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.